Hey everyone, it's Gos, and today we are in Molos, Limassol, in Cyprus, and we're gonna ask the public a very crucial question. So now there's a referendum going on in Australia about same-sex marriage and if there's gonna be marriage equality. Let's ask the Cypriots or the people who work here in Molos, what could they vote if there was a referendum like that in Cyprus? Let's go! If there was a referendum about marriage equality in Cyprus now, what would you vote? Yes. No. Would you like to tell us why? I don't know, I simply think it's not normal. I don't know. Okay. For me, it should be different, yeah. So. Okay, what would you say if two people love each other, even if they're from the same sex? Still no, so... Okay. Definitely no from my point of view. Okay, thank you so much. Τώρα στην Αυστραλία γίνεται ένα δημοψήφισμα στο οποίο ψηφίζουν κατά πόσον θα γίνει η ισότητα στο γάμο ή όχι, δηλαδή αν μπορούν να παντρεύονται τα ζευγάρια του ίδιου φύλου ή όχι. Αν υπήρχε ένα δημοψήφισμα τώρα στην Κύπρο, θα ψηφίζατε ναι ή όχι? Όχι, θα ψηφίζα. Θα θέλετε να μας πείτε γιατί? Για προσωπικούς λόγους θεωρώ ότι για μένα τώρα είναι αφύσικο. Αν και δεν ακούμε μοντέρνα τέλος πάντων τώρα, αλλά ναι. Εντάξει, είναι η άποψη σας. Αν γινόταν τώρα στην Κύπρο, θα ψηφίζατε ναι ή όχι? Θα ψήφιζε ναι. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. If there was a referendum now, would you vote yes or no? I don't know. I don't know anything about this situation, and my opinion is not qualified for it. No, I mean, what do you think? If there was a referendum, would you vote yes or no? Okay, yes. Αν θα γινόταν τώρα στην Κύπρο το δημοψήφισμα, θα ψηφίζατε ναι ή όχι? Ναι, φυσικά. Ναι. Νομίζω να ψηφίζα ναι. Ναι, επίσης, γιατί πιστεύω ότι ο καθένας πρέπει να έχει τις δικές του επιλογές, να έχει το freedom να διαλέξει βασικά, ναι. If there was a referendum now in Cyprus, would you vote yes or no? Well, actually, I don't care, but as I see, it's no such answer. I think I will say yes. Okay, cool. Thank you so much. I really don't care about this. Yeah, cool. That's awesome. Thank you. Ναι, ισότητα. Ναι, γιατί όχι. Για να παντρεύονται άτομα του ίδιου φύλου. Ναι, θα ψήφιζαν ναι. If that referendum was happening today in Cyprus, what would you vote? Yes, they should get married. Yes. Yes. Ναι. Αν νομίζω υπάρχει το σύμφωνο συμβίωσης... Ναι, αλλά δεν υπάρχει πολιτικός γάμος, τούτη είναι η διαφορά. Στην Βουλή, ναι, τάχθηκα υπέρ του συμφώνου συμβίωσης. Σε περίπτωση πολιτικού γάμου? Σε περίπτωση πολιτικού γάμου δεν είμαι σίγουρος αν καλύψει και ο πολιτικός γάμος μεταξύ... Νομίζω το σύμφωνο συμβίωσης καλύπτει όλους τους λόγους που πρέπει να υπάρχει αυτή η διευθέτηση μεταξύ δύο ενηλίκων οι οποίοι θα πρέπει να μην αισθάνονται ότι υπάρχει οποιαδήποτε διάκριση, είτε κοινωνική είτε οικονομικής φύσεως. Αλλά θεωρώ ότι το σύμφωνο συμβίωσης όπως το περάσαμε στην Κύπρο σε αυτόν το στάδιο, μέσα στις παρούσες κοινωνικές συνθήκες, είναι ίσως η καλύτερη λύση προς το παρόν. Είναι μια πολύ καλή λύση, συμφωνώ απολύτως. Απλά υπάρχει διαφορά ότι να πάει να απογράψεις το ληξιαρχείο με το να υπάρχει το θέμα της τελετής του γάμου και επίσης δεν υπάρχει η παιδοθεσία. Ναι, ναι. Με τούτο ρωτώ κάπως ότι θα ψήφιζατε ναι ή όχι. Θα πρέπει να δω τα δεδομένα και πρέπει να δούμε τα δεδομένα που υπάρχουν σε κάθε χώρα. Ήμουν πολύ ξεκαθαρός στη Βουλή όταν ψηφίστηκε το σύμφωνο συμβίωσης. Πιστεύω ότι επειδή μπήκαμε στην διαδικασία του προβληματισμού μέχρι που θα μπορούσε να φτάσει η νομοθεσία για αυτά τα ζητήματα και είναι πολύ πλευρών και πολύ ψυχών το θέμα, δεν είναι τόσο απλό το θέμα. Μπαίνουν μέσα πάρα πολλά ζητήματα, πέραν από την κοινωνία και από τις κοινωνικές αντιλήψεις, μπαίνουν θέματα που αφορούν υιοθεσίες, που αφορούν πολύ λεπτά ζητήματα. Θεωρώ ότι σε αυτό το στάδιο η κυπριακή κοινωνία πρέπει να αποδεχτεί το σύμφωνο συμβίωσης και χρειάζεται λίγος χρόνος ασφαλώς. Άρα πιστεύω ότι μετά από λίγα χρόνια που θα είναι καλύτερα κοινωνικά το συγκεκριμένο θέμα θα μπορούσε να υπάρξει ο γάμος και η τεκνοθεσία. Δεν ξέρω τι θα συμβεί σε μερικά χρόνια. Ασφαλώς θεωρώ όμως σε αυτό το στάδιο και στο προβλεπτό μέλλον δεν χρειάζεται να γίνει οτιδήποτε άλλο πέραν του συμφώνου συμβίωσης, το οποίο ασφαλώς πρέπει να γίνει μια προσπάθεια, να γίνει κατανοητή, να γίνουν κατανοητοί οι λόγοι για τους οποίους η Βουλή ψήφισε αυτήν το νομοθέτημα. Αν γινόταν τώρα στην Κύπρο, θα ψηφίζατε ναι ή όχι? Ναι. 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 Είπες το πολλά απλά. Ναι. Όχι. Θα λέτε να μας πείτε γιατί? Παρόλο που δεν είμαι άτομα που κάνω διακρίσεις και τα λοιπά, απλά θεωρώ ότι στο γάμο πρέπει να υπάρχουν και τα δύο πρότυπα, κυρίως για το θέμα των παιδιών. Δεν πιστεύετε όμως ότι σε ένα γάμο μπορούν τα πρότυπα να είναι αναλλασσομένα? Δηλαδή, πολλές φορές λένε τα παιδιά ότι ο παπάς μου είναι όπως τη μάμα μου, η μάμα μου είναι όπως τον παπά μου. Ή π.χ. μπορεί να μεγαλώσουν με ένα γονιό. Όταν μεγαλώσω με ένα γονιό, έχω γύρω τους ίσως κάποιους άλλους ανθρώπους, αλλά εντάξει, εγώ έτσι θεωρώ, παρόλο που δεν είμαι άνθρωπος που κάνω διακρίσεις και δέχομαι την διαφορετικότητα των ανθρώπων. So it's whether same-sex couples should be allowed to get married or not? No, no, I don't support that. I don't support that at all. Would you like to tell us the reason or something? Actually, may serve no big reason, but our culture, because I'm from Africa, particularly Uganda. In Uganda, we do not, and as a Christian, I do not believe in that. I've heard that Uganda is one of the most homophobic countries in the world. So is that real? Pardon me? I've heard that Uganda is one of the most homophobic countries, like that most of the people do not support same-sex couples. Is that true? It's very true. People do not support that in Uganda. They don't at all. They don't at all. However, there are some groups of people that do practice such a thing, and it's highly, highly condemned in Uganda. Okay. Yes. But it's like it's not a practice. It's just people who love each other. So. Actually, yes, but something I condemn too. I don't like that. Yeah. Okay. Ναι, παρόλο που η Κύπρος είναι έτοιμη για τις θέματα. Θα ήταν δίκαιο να παντρεύονται οι άτομα του ίδιου φύλου. Για να μην τους στερήσεις το δικαίωμα να παντρευτούν. Είναι άτομα που είναι που θέλουν. Και όμως πιστεύω είναι ότι αν κάποιος θέλει να ζει με κάποιον άλλον, είναι δικαίωμα του. Το πρόβλημα είναι να μην το επιδεικνύει ή να μην προσπαθεί να κάνει τον μοιραίο ή να μην προσπαθεί να κάνει το θύμα. Να ψήσω ναι, γιατί όχι. Όχι. Θα θέλετε να μας πείτε γιατί? Ο Θεός δημιούργησε τους ανθρώπους για να είναι άρεν και θήλοι, για να πολλαπλασιάζονται σύμφωνα με τους κανόνες της φύσης πρώτα και μετά τους θεϊκούς, τους οποίους επλάσαν οι άνθρωποι. Σε περίπτωση που θέλουν να πολλαπλασιαστούν, ας κάνουν ό,τι θέλουν, αλλά η φύση αυτή είναι. Στη φύση όμως υπάρχουν 1500 ειδιζών που είδαν ότι υπάρχουν ομοφιλοφιλία. Ναι, τσικώτες ας πούμε μπορεί να είναι ομοφιλόφιλοι, τσικαράολοι μπορεί να είναι ομοφιλόφιλοι, γεννούν όλοι, είναι αρσενικοί, θηλυκοί, αλλά οι άνθρωποι είναι αρσενικοί και θηλυκοί. Όπως τον υιοθετούμε εμείς το γάμο είναι να κάνεις οικογένεια. Αλλά το σύμφωνο συμβίωσης σημαίνει να ζήσουν δύο άνθρωποι μαζί. Ας το κάνουν. Δικαίωμά τους. Δεν συμφωνώ πάντως με τη συμβίωση δύο φίλων των ίδιων. Ασφαλώς θα ψήφιζα όχι, διότι αυτά τα πράγματα είναι σύμφωνα με την ορθόδοξη μας Εκκλησία και με ό,τι πιστεύουμε σαν λαός αιώνες. Αυτό το πράγμα είναι αμαρτία και μεγάλη αμαρτία μάλιστα. Πριν από περίπου 2 αιώνες και κάτω, η Ορθόδοξη Εκκλησία έκαμε συγκεκριμένες τελετές που τις ονομάζεται αδελφοποίηση. Στο οποίο είναι 2 άντρες ή 2 γυναίκες μαζί. Ξέρατε. Αυτό το πράγμα ουδέποτε έγινε στην Εκκλησία μας. Το κάμα ήταν παράνομο. So that's all for today. Let me know in the comments down below what do you think. What would you vote? We've seen many different opinions. Many people said no, many people said yes. And I was surprised, to be honest, because the majority of the people said yes. If you liked this video, subscribe to my channel for more. Click the like button. I wish you a nice day, evening, morning, whatever time it is in your country. New video on Thursday. But for now, bye-bye. Woo!